σκέφτηκα εσένα, γιατί είσαι ένα παιδί που έχει διαγράψει όλη αυτή την πορεία. Έχεις έρθει από αλλού, ήσουν στην Ακαδημία και μέσω του δύσκολου δρόμου, γιατί έφυγες και δανεικός από την ομάδα, έφτασες να είσαι πλέον και αρχηγός στην πρώτη ομάδα. Τι να πω, περιμένω με αγωνία τις ερωτήσεις και αυτό που θέλω να πω και στα παιδιά αλλά και στον κόσμο που θα το δει λογικά το βίντεο είναι να καθίσουμε όσο πολύ μπορούμε όλοι στο σπίτι, γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες πρέπει να το κάνουμε αυτό. Καλησπέρα κύριε Πέλκα. Καλησπέρα στα κύριε. Να μεθαύριο μπορούμε να είμαι συμπαίκτες. Ναι, ναι, μακάρι. Χρειάζεται πολλή δουλειά, όπως είπα και στον Κωνσταντίνο στην αρχή, πολλή υπομονή. Υπήρχαν στιγμές οι οποίες, παράδειγμα, όταν είχα πάει δανεικό στην Καλαμαριά, στη Β' Εθνική, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο έπρεπε να δουλέψω ακόμα περισσότερο μόνο, γιατί από τις προπονήσεις δεν κέρδιζα αυτά που έπρεπε να κερδίσω. Οπότε πήγαινα, σκέψου, κάθε πρωί σηκωνόμουν 7 η ώρα και πήγαινα σε ένα γήπεδο γιατί ήθελα να βρω χόρτο στη Χαλκιδική. Με ένα φίλο μου που τον ευχαριστώ πολύ που οδηγούσε και δεν είχα για μάξι εγώ, να με στηρίζει, να κάνω προπονήσεις. Έκανα 3-4 ώρες προπόνηση μόνος μου για να πάω από το απόγευμα ξανά να κάνω προπόνηση με την Καλαμαριά. Πήγαν στιγμές όπως στην Πορτογαλία που ήμουν μόνος μου και εκεί δούλευα πολύ, γιατί έπρεπε να φτάσω στο επίπεδο του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Γιατί είχα πάει την επόμενη χρονιά μετά την Καλαμαριά εκεί. Που ακόμα και τώρα καθημερινά δουλεύω πολύ για να γίνομαι καλύτερος, όπως είπα και προηγουμένως, και χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλή θέληση για το ποδόσφαιρο, συγκέντρωση και πίστη στον εαυτό σου να μπορείς να καταφέρεις. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς ένιωθες, γιατί υπήρχαν διαστήματα στη σεζόν που οι φίλοι της ομάδας αποδοκιμάζαν πάρα πολύ. Ήθελα να μάθω πώς ένιωθες κάθε φορά που έπαιρνες την μπάλα και τα άκουγες εισαγωγικά. Κοίταξε, στην αρχή αυτό είναι δύσκολο. Είχε γίνει τα πρώτα χρόνια που έπαιζα ποδόσφαιρο και μου είχε ξανασυμβεί αυτό. Είναι δύσκολο, είναι μεγάλη πίεση. Πρέπει να το πολεμήσεις μέσα σου μόνος σου για να το ξεπεράσεις. Πλέον δεν το σκέφτομαι αυτό. Έχει αλλάξει όλο αυτό τα χρόνια με την εμπειρία. Κάποιες φορές το αποδέχομαι, δεν κλείνω τα αυτιά μου, δεν ακούω τι λέει ο κόσμος. Κοιτάω την επόμενη φάση, κοιτάω το πώς θα είμαι καλός εγώ μες στο γήπεδο. Γιατί πολλές φορές κάνεις πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει όλος ο κόσμος, γιατί δεν γνωρίζει όλος ο κόσμος από ποδόσφαιρο. Και όλοι περιμένουν να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία έχεις κάνει είτε στο παρελθόν είτε σε κάποια άλλα παιχνίδια. Οπότε αυτό που σου είπα και πριν, δεν ακούω τίποτα πλέον, κλείνω τα αυτιά μου, κοιτάω την επόμενη φάση, κοιτάω να βοηθήσω την ομάδα, κοιτάω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να κερδίσουμε το σημαντικότερο. Και από εκεί και πέρα, πολλοί θα σε αποδοκιμάζουν, πολλοί θα σε συγχαίρουν. Αυτό το πράγμα θα συμβαίνει συνέχεια σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, γιατί δεν μπορείς ούτε να αρέσεις σε όλους. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισες στην περίοδο που ήσουν στις ακαδημίες μας. Τότε, όταν είχα πρωτοέρθει στην ομάδα, θυμάμαι, ήμουν 14 χρονών, θα έκλαινα 14 και ήμουν ακριβώς 1,50. Δηλαδή ήμουν πολύ κοντός, δεν είχα μια σχέση με την ηλικία μου. Είχα αργή ανάπτυξη και αντιμετώπιζα συνέχεια δυσκολίες όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο, ενώ τα παιδιά της ηλικίας μου ανέβαιναν ομάδα, δηλαδή πήγαιναν στην ΚΑΠΑ 19 παράδειγμα, εγώ πάντα ένα χρόνο αργότερα πήγαινα. Δηλαδή, είχα μείνει 2 χρόνια στην ΚΑΠΑ 17 από ότι έμειναν ένα χρόνο άλλοι παίκτες στην ηλικία μου. Στην ΚΑΠΑ 19 το ίδιο, είχα μείνει παρά 2 χρόνια, δηλαδή δεν είχα μείνει ένα για να πάω στην πρώτη ομάδα στην προετοιμασία. Οπότε κάθε χρόνος ήταν διαφορετικός, πιο δύσκολος. Αντιμετώπισα δύσκολες καταστάσεις που δεν ήξερα πώς να τις χειριστώ. Παρ' όλα αυτά, το πείσμα μου και η θέλησή μου για το ποδόσφαιρο ήταν αυτό το οποίο με κράτησε εκεί. Ήμουνα συνέχεια, περίμενα τη σειρά μου όταν θα έρθει να την αρπάξω ευκαιρία και έτσι έγινε. Ποια είναι? Καλύτερη σας επιθυμία. Σίγουρα θέλω αυτή τη στιγμή με την ομάδα μου να αγωνιστώ στο Champions League. Είναι μεγαλύτερη διοργάνωση σε συλλογικό επίπεδο και θα ήθελα κάποια στιγμή να το καταφέρουμε με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι, όταν πήγες δανεικός στη Σετούμπαλ της Πορτογαλίας, αν πίστεψες ότι δεν υπολογίζεσαι ή πείσμος περισσότερο για να γυρίσεις καλύτερο στην μεγάλη ομάδα. Ωραία ερώτηση. Εγώ πριν πάω στο Σετούμπαλ στην Καλαμαριά, όπως είχα πει και προηγουμένως, ήθελα πολύ να αγωνιστώ στο εξωτερικό. Πίεζα τον ατζέντη μου να κάνει κάτι ώστε να πάμε στο εξωτερικό. Θέλω να δω πώς είναι η νοοτροπία, πώς είναι, γιατί το λέγανε ότι είναι καλύτερα. Οπότε, επειδή δεν ήθελα να μείνω στάσιμος, επέλεξα να παλέψω στην ουσία με τον εαυτό, να τις δυνάμεις που αντέχω και να πεισμώσω ακόμα παραπάνω ώστε να γυρίσω στην ομάδα και να τους δείξω ότι κάνω λάθος που δεν με υπολογίζα. Άμα γυρνούσες τον χρόνο πίσω και βρισκόσουν στην ηλικία των 14, σε ποιο πράγμα θα έδινες περισσότερη βαρύτητα έτσι ώστε όταν μεγάλωνες να ήσουν ακόμα καλύτερος? Αυτό που έκανα και τότε και πιστεύω ότι θα το άλλαζε είναι να δώσω βαρύτητα στη δουλειά πολύ, στο μυαλό, στο πώς θα εξελίξει το μυαλό, στο πώς θα σκέφτεσαι για να... Αλλά το μυαλό σου εξελίσσει, το μυαλό σου μπορείς να ξεπερνάς τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και αυτό συμβαίνει μόνο με τη γρήγορη σκέψη, ειδικά στο ποδόσφαιρο πλέον έχει σκέψη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε θα έδινα βαρύτητα πολύ στο μυαλό και στην μπάλα, στην τεχνική. Δηλαδή να την κάνεις να μιλάς με την μπάλα, να είσαι εξοικειωμένος πολύ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς αντιμετώπιζες τις δυσκολίες στην ηλικία μας και αν πίστεψες κάποια στιγμή ότι είσαι και να μην τα καταφέρεις. Σίγουρα όταν έρχονται κάποιες κακές στιγμές, όπως και εγώ είχα όταν ήμουν στα βήματα υποδομής, αλλά με το πείσμα, με τη δουλειά, με την πίστη, το κυριότερο είναι αυτό, να πιστεύεις στον εαυτό σου. Θα ξεπερνάς τα προβλήματα και έρχεται η ώρα που θα έρθει η σειρά σου. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο, ας το πω τώρα, που μου είχε πει ο πατέρας μου όταν ήμουν πιο μικρός, ότι όταν είσαι στο σχολείο, παράδειγμα, και πας στο κηλικείο να πάρεις μια τυρόπιτα, έχει ουρά, παράδειγμα, 20 παιδιά. Και εσύ το τελευταίο, θα έρθει η στιγμή που θα φας την τυρόπιτα. Αν όμως φύγεις από την ουρά και δεν θα πάρεις ποτέ την τυρόπιτα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο ακόμα και τώρα το έχω όσο πίσω λέω και να είμαι όσο και να είμαι αποτελεσματικός. Κάποια στιγμή θα φύγω και τότε θα την αρπάξω την ευκαιρία. Όταν είχατε στόχο να μοιάσετε σε κάποιον ποδοσφαιριστή ή απλά προχωρούσατε με τον δικό σας τρόπο και δεν σας ένοιαζαν οι υπόλοιποι? Εγώ όταν ήμουν μικρός αγαπούσα πολύ τον Ροναλντίνο, όπως έπαιζε, τον Ζιντάν, τον Ροναλδο. Τώρα αλλάζουν οι εποχές πλέον. Έχω το καλύτερο παίκτη είναι ο Μέση που πάντα παίρνει παραδείγματα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πάντα είναι ιδάλματα για όλους μας θα είναι αυτοί οι ιδάλματα. Αλλά σίγουρα από εκεί και πέρα προσπαθεί να φτιάξει την δική σου προσωπικότητα, το δικό σου όνομα. Παράδειγμα, εγώ αν έπαιζα δεξιμπάκ θα είχα ιδάλμα, ένα όνομα τυχαίο θα πω, τον Μύρο. Πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο που θα μπορούσατε να ρωτήσετε, βέβαια όχι τώρα, αλλά σε προσωπικό επίπεδο κάποια στιγμή, είτε με τους προπονητές που έχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα, είτε με ανθρώπους που είναι μέσα στην ομάδα καθημερινά μαζί μας. Είναι η αντίδραση που πρέπει να βγάλει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, που έκανα και εγώ. Είναι ότι την Κυριακή, παράδειγμα, που ήμουν στον πάγκο και δεν αγωνιζόμουν καθόλου, την επόμενη μέρα στη Δευτέρα ήμουν ο πρώτος που θα πήγαινα με 1000 στην προπόνηση. Δηλαδή θα έδειχνα συνέχεια καθημερινά στον προπονητή ότι κοίταξε, κάνεις λάθος που δεν με χρησιμοποιείς. Αυτό μπορεί να μην έφερνε γρήγορα αποτελέσματα, αλλά σίγουρα σε βάθος χρόνου και στην πορεία κάποια στιγμή αυτό σίγουρα θα σε ανταμείψει, θα είναι στο συμφέρον σου, θα φανεί αυτό προς έξω και ειδικά προς το σημαντικότερο προς συμπαίκτες σου και στην ίδια την ομάδα, ότι κοίταξε, αυτός δεν παίζει, αλλά είναι εκεί, έχει όρεξη, είναι πρώτος, δεν δυσανασχετεί, δεν κοροϊδεύει, δεν σταματάει. Είναι εκεί, παλεύει και το δείχνει καθημερινά. Και σίγουρα αυτό, ό,τι και να γίνει, και πρώτα απ' όλα το βλέπει ο Θεός. Από τη στιγμή που το βλέπει ο Θεός, θα ανταμυφθείς. Θα σκυμεί κάποια στιγμή. Είτε είναι νωρίς, είτε είναι σε βάθος. Αυτό που έκανα και εγώ ήταν αυτό το πράγμα. Να δείχνω καθημερινά ότι κάνει λάθος ο προπονητής μου που δεν με χρησιμοποιεί. Και ότι είμαι εδώ και ότι ανά πάση στιγμή, όποτε με χρειαστεί, θα είμαι διαθέσιμος και θα είμαι και καλός.